Κύριε Ρεμπάπη, θέλω να ακούσω και εσάς. Είμαι σίγουρη ότι θα μου πείτε για τις αιτίες του πολέμου, τη φτώχεια, την πείνα και τον εκτοπισμό που οδηγεί τους ανθρώπους να επιβαίνουν σε καρυδότους φυλάκια, να θαλασσοπνίγονται με αυτούς τους όρους. Κάποιο άμεσο μέτρο που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την κατάσταση υπάρχει? Προφανώς και υπάρχουν και άμεσα μέτρα, αλλά για να πάρθουν και τα άμεσα μέτρα πρέπει να στοχεύσουμε και στην αιτία του προβλήματος. Γιατί δεν φτάνει η αγανάκτηση. Δεν φτάνει να σε πιάνει η καρδιά σου κάθε φορά που βλέπεις τέτοιες εικόνες, σαν αυτές που είδαμε σήμερα και που ακόμα τώρα, σχεδόν 24 ώρες μετά, δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι νεκροί από αυτά τα ναυάγια. Και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για να πεις τι πρέπει να γίνει, να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί και η εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών και τα κυκλώματα που δρούνε οι διακινητές και όλα αυτά που είναι γνωστά. Και οι καραβιές που θαλασσοδέρνονται και καταλήγουν σε ναυάγια στη χειρότερη ή στην καλύτερη σε κολαστήρια, είτε λέγονται μόρια είτε έχουν άλλο όνομα, όλα αυτά εκτρέφονται και τροφοδοτούνται από μια άθλια, μια απάνθρωπη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία όχι απλά συμφωνούν, την έχουν συνδιαμορφώσει οι ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί για να υπάρχει εδώ πέρα εγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, υπάρχει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε το Δουβλίνο. Και όλοι το ψηφίζουν και όλοι το στηρίζουν και πάνω σε αυτό νομοθετούν ακόμα χειρότερα. Και η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση. Υπάρχει συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Λέμε εδώ πέρα ότι εργαλοποιεί η Τουρκία το προσφυγικό. Ποιος της δίνει το δικαίωμα? Αν όχι αυτή η άθλια συμφωνία που υπογράφηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει και υλοποιείται και τώρα. Λέμε για άμεσα μέτρα. Μπορεί να υπάρξουν άμεσα μέτρα για το προσφυγικό, αν δεν δούμε ότι η αιτία είναι όντως η υπεριαλιστική πόλεμη στην περιοχή και όχι απλά η πόλεμη ως πόλεμη, είναι και η εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους. Είπε πριν ο κύριος Σαρακιώτης από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεθνοποίησε το πρόβλημα. Ξέρετε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Έφερε τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, στο όνομα του προσφυγικού, υποτίθεται. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πήγε πίσω κάποια ροή, σταμάτησε κάποιο προσφυγικό κύμα? Άρα είναι πολύ σημαντικό βήμα να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, με την πολιτική αυτή που υλοποιείται και από τη μία έχει απελάσεις, από την άλλη έχει εγκλωβισμό και. Έχει βέβαια και ακόμα χειρότερα, γιατί όποιος σήμερα στις μέρες μας λέει ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έρχονται για τα επιδόματα, χαϊδεύει κάποια αυτιά τα οποία υποτίθεται ότι πολεμάει. Και αναφέρουμε σε πρόσφατες δηλώσεις και του αρχικού του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους πρόσφυγες. Άρα χρειάζονται άμεσα μέτρα που αφορούν τις διαδικασίες. Βέβαια, ναι. Αναφέρθηκε και πριν. Από το δημοσιογράφο στο πάνελ. Άρα αυτή τη στιγμή τι χρειάζεται? Χρειάζεται να γίνεται η καταγραφή των προσφύγων στην Τουρκία με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί να παίρνουν χαρτιά για τις χώρες προορισμού τους. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που έρχεται και λέει θέλω να μείνω στη Μυτιλίνη, στο κέντρο ή στη Σάμου στο κέντρο. Μάλιστα. Και να μην έχω να φάω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε αλλού. Αλλά εδώ η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους εγκλωβίζει και έχουμε συνέχεια τέτοιες εικόνες. Και δεν πρέπει ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε η νεολαία να συνηθίσει με αυτές τις εικόνες. Και ίσα ίσα αυτό που σήμερα είναι το ελπιδοφόρο για να κλείσω με αυτό, είναι ότι ο λαός της Μυτιλίνης σήμερα έδωσε μια πρώτη απάντηση, εκφράζοντας την οργή του με μια βουβή πορεία στο κέντρο της Μυτιλίνης, οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα εργατικά σωματεία. Και είναι μια σημαντική αντίδραση αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες. Πόσο κόσμο είχε, κύριε Ρεμπάπη? Δεν γνωρίζω και δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Έχει το κουκουέ πάντως δυνατό πάντα στη Μυτιλίνη, έτσι? Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Έχει σημασία να καταγράφει ότι εδώ πέρα ο ελληνικός λαός ξέρει και να υποδέχεται τα θύματα και ξέρει και να παλεύει ενάντια σε αυτούς που τους κάνουν πρόσφυγες. Κύριε Ρεμπάπη, άμεσο μέτρο για την ανάσχεση αυτού του τσουνάμι ακρίβειας, το οποίο παίρνει μαζί του όλο το νοικοκυριό? Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης τώρα. Να καταργηθούν οι φόροι στα καύσιμα που έχουν ψηφίσει πρόσφατα κιόλας και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να μονιμοποιηθούν. Όχι απλά να μην καταργηθούν ή να μην μειωθούν. Ενσωματώσαν κοινοτική οδηγία να μονιμοποιηθούν αυτοί οι φόροι και να διατηρηθούν. Την ίδια στιγμή που εμείς μπορεί να μην ξέρουμε πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ, πώς θα πληρώσουμε τις δραστηριότητες των παιδιών ή πώς θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, αλλά οι εφοπλιστές, ας πούμε, παίρνουν και αφορολόγητο πετρέλαιο, τις φοροαπαλλαγές τους ανανεώνουν κάθε χρόνο πάλι με τις ψήφους όλων και επειδή μιλάμε για την ακρίβεια. Τόσες θέσεις εργασίας δίνουν, κύριε Ρεμπάπη. Ναι, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πρέπει να κάνουν απεργίες για να παίρνουν τα δουλευμένα. Αυτό γίνεται στα καράβια. Θα καταργήσουμε όλα.
να καταργήσουμε τους άδικους φόρους. Αυτούς που παίρνετε και εκτινάζονται τα κρατικά έσοδα. Δεν σας διέκοψα. Έχουμε πάντα υπεραπόδοση φόρων, κύριε Καραγκούνη, να ακούσουμε τον κύριο Ρεμπά. Απλώς η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Γιατί την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση στα λαϊκά νοικοκυριά, υπάρχει ανάπτυξη που τρέχει με 5,5%, αλλά αυτή η ανάπτυξη αφορά τις τσέπες πολύ λίγων. Ούτε η ενεργειακή φτώχεια είναι φυσικό φαινόμενο. Υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας. Το εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργεί με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει εμπόριο ρήπων. Υπάρχει πολιτική αυτή της πράσινης μετάβασης, της λεγόμενης. Αυτά εκτινάσουν την τιμή του ρεύματος. Αυτή η πολιτική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που την εκτινάσει, που την υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση μέχρι κεραίας και την υλοποίησε και η προηγούμενη. Και εκεί κάνουν τεμενάδες και οι δύο. Εντάξει, με την πράσινη μετάβαση δεν είμαστε και τελείως κόντρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην είμαστε κόντρα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κάπως πρέπει να το βολέψουμε γι' αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, κοιτάξτε, όμως, στο όνομα της πράσινης μετάβασης εδώ πέρα τι έχει γίνει. Ουσιαστικά υποαξιοποιούνται παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα, όπως ο λιγνίτης και μια σειρά άλλες, για να υποφελούνται μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι είτε των ΗΠΑ είτε άλλων χωρών. Αυτό γίνεται. Και οι διάφοροι πράσινοι πέρσι, φέτος και είναι άνθρακα. Και ετοιμάζονται να πρασινίσουν και την πυρηνική ενέργεια και έχουν πρασινίσει ήδη και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν βάζουν το πράσινο μπροστά και το περιβάλλον. Σκοτούρα δεν έχουν τώρα καμία. Τώρα είπαν, επειδή είναι έκτακτη δεν έχουν σκοτούρα συγκυρία. Καμία για το περιβάλλον. Και αυτό είναι, με την πυρηνική ενέργεια είναι έγκλημα που την πρασινίσαν. Είναι οι ίδιοι που κάνουν τους πολέμους. Αυτοί τώρα έχουν δηλαδή. Μοιάζονται για το περιβάλλον. Mm-hmm. Άρα απαιτείται σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτείται να δοθεί μαζική εργατική λαϊκή απάντηση, όπως αυτές που δίνονται αυτό το διάστημα σε δεκάδες περιοχές της χώρας και σε δεκάδες κινητοποιήσεις, με κορύφωση την απεργία στις 9 Νοεμβρίου. Εκεί ο λαός πρέπει να επιβάλλει με τη δύναμή του μέτρα για να προστατευτεί το εισόδημά του, για να αυξηθούν οι μισθοί, που είμαστε το 2022 και ακόμα δεν έχει φτάσει ο μισθός το ποσό που ήταν το 2012. Λοιπόν, για να παρθούν μέτρα προστασίας για το εισόδημα και των μισθωτών και των ανέργων και των συνταξιούχων και για να προστατευτούν οι οικογένειες από αυτό το κύμα που έρχεται και είναι όλο και χειρότερο. Κύριε Ρεμπάπη, έχετε το λόγο. Ναι, είναι εκτός τόπου και χρόνου όποιος λέει ότι η τουρκική επιθετικότητα γεννείται σε κενό. Η τουρκική επιθετικότητα, η οποία αναβαθμίζεται όλα τα τελευταία χρόνια, έχει γερές νατοϊκές, αμερικάνικες και ευρωενωσιακές πλάτες. Αυτό είναι το έδαφος. Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται και μάλιστα σε αυτή τη φάση, προφανώς για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για τους δικούς του σκοπούς, που είναι εχθρικοί σε όλους τους λαούς της περιοχής, θέλουν να διατηρήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, να κόψει τις παρτίδες με τη Ρωσία και δεξιά γιατί ένα πολύ μεγάλο παζάρι. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παζάρι είναι και η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μαγική εικόνα, η εικόνα που παρουσιάζεται ότι οι σύμμαχοι γενικά είναι μαζί μας. Οι σύμμαχοι έχουν τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία είναι εχθρικά για τον ελληνικό λαό και τους λαούς της περιοχής. Έχουν τους δικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Και επειδή ήρθε η ώρα να κάνουμε και ταμείο, από το 2016 να πω και μετά, η αμερικάνικη παρουσία στην Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί. Τι έχει πάει μαζί με αυτό? Ανοίξανε βάσεις, γίνανε εξοπλιστικά. Ξεπερνάμε και τη ΣΥΠΑ στο ΝΑΤΟ ως ποσοστό του ΑΕΠ που δίνουμε σε εξοπλισμούς. Είμαστε πρώτοι για την ΕΕ. Είμαστε πρώτοι. Ξεπερνάμε και τη ΣΥΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Και με τον ίδιο εκθετικό βαθμό ανεβαίνει και η τουρκική επιθετικότητα, αποκτώντας πολύ επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αντίθετα, τους ενώνει ο αγώνας τους ενάντια στις αστικές τάξεις, κυβερνήσεις και το σύστημα αυτό που φέρνει φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, βάσανα και φέρνει όλο και χειρότερα.